κρανίου τόπος η παραλιακή ζώνη στο Σίσι μετά την κατεδάφιση αυθαίρετων κατασκευών, αφήνοντας όμως πίσω μπάζα και διάφορες κατασκευές. Έχουν πεθάνει το Σίσι. Μένουν τα εγγόνια μου εδώ πέρα και δεν μπορώ να τα φέρω ούτε μια βόλτα. Παραλίες τις καταστρέψαν. Τα μαγαζιά τα κλείσαν. Και γιατί να έρθει ο τουρισμός? Μόνο για τα ξενοδοχεία, τα βραχιολάκια και τίποτε άλλο. Κρανίου τόπος. Δηλαδή, αν είχαν ρίξει μια βόμβα, όπως έχουν ρίξει στην Ουκρανία, το ίδιο πράγμα είναι και το Σίσι. Σε αυτά τα μαγαζιά που έχουν καταστρέψει δουλεύανε περίπου 100 άτομα. 100 οικογένειες, έτσι. Πού θα πάνε αυτοί τώρα, θέλω να μου πείτε? Και κοίτα πώς τα αφήσανε. Και κουνάνε τα κεφάλια τους. Λέει, τι γίνεται εδώ, παιδί μου, τι γίνεται? Δηλαδή, αντί να φτιάχνουν περιοχές, τις χαλάνε. Ο τουρισμός δηλαδή που θα έρθει εδώ, τι θα αντικρίσει φέτος? Αυτά τις καταστροφές εδώ. Εικόνες που προκαλούν δυσαρέσκεια στην τοπική κοινωνία, με φόντο και τις εικόνες επικινδυνότητας στα αθωράκιστα από τη θάλασσα σημεία, στα οποία δεν υπάρχει σχετική σήμανση που να προειδοποιεί δημότες και οδηγούς για τους κινδύνους που ελοχεύουν, ενώ τις βραδινές ώρες, οπότε κυριαρχεί το απόλυτο σκοτάδι, ο κίνδυνος ατυχήματος χτυπά κόκκινο. Το βράδυ δεν υπάρχει κανένα φως, λόγω τα μαγαζιά έχουν κλείσει. Υπάρχει επικινδυνότητα και με τα αμάξια. Έχει σίδερα, έχει. Ξύλα, έχει καδρόνια. Δυστυχώς εδώ έχουμε γίνει μια γάζα. Και δεν είναι εικόνα. Έχουμε τα μηνύματα που παίρνουμε από τους φίλους μας τουρίστες, είναι πολύ. Δηλαδή και ήδη λυπούνται. Συνολικά ξυλώθηκαν 18 επιχειρήσεις εστίασης στη ζώνη Αγιαλού στο πλαίσιο πρωτοκόλλων κατεδάφισης που υλοποίησε η αποκεντρωμένη διοίκηση Κρήτης. Αρχικά οι καταστηματάρχες προχώρησαν αυτοβούλως στην καθαίρεση κατασκευών προτού πιάσουν δουλειά οι μπουλντόζες τους δύο προηγούμενους μήνες. Έχει άμεση επικινδυνότητα διότι με το άνοιγμα της σεζόν εδώ πέρα είναι αρκετά επικίνδυνη η περιοχή. Δέχεται 8 με 10.000 τουρίστες κάθε χρόνο. Και εξυπηρετεί τον κόσμο εδώ πέρα με τις ταβέρνες που υπήρχαν και όλα αυτά. Τώρα τι θα γίνει? Και δεν υπάρχει και λύση για το πώς θα δουλέψουμε τη σεζόν. Μια σεζόν που ανοίγει στην περιοχή μας το Μάρτιο και εμείς αυτή τη στιγμή δεν ξέρει κανείς μας τι θα κάνει. Μόνο εμείς είμαστε τώρα εδώ που πάθαμε αυτή τη ζημιά και χωρίς να φταίμε. Διότι όπως σας ξαναλέω ότι εμείς νοικιάζαμε. Κι όμως αυτές οι εικόνες επικρατούν δύο μήνες από την έναρξη της τουριστικής σεζόν, εικόνες που διαφέρουν σημαντικά από αυτές των προηγούμενων ετών, οπότε χιλιάδες τουρίστες περνούσαν χαλαρές και όμορφες στιγμές στις επιχειρήσεις εστίασης στο γραφικό ψαροχώρι. Σκεφτείτε τώρα το καλοκαίρι, το πότε κόσμος θα κυκλοφορεί στο απόλυτο σκοτάδι. Κανείς δεν έρθει να μας πει τι θα γίνει. Κανείς. Από εκεί και πέρα καμία μελέτη, καμία πρόβλεψη να μπουν έστω 5 φωτιστικά, να πούνε κάτι, να γίνει κάτι, να μπει ένα κάγκελο. Τουρίστες που αντικρίζουν μέσω διαδικτύου τις εικόνες που επικρατούν στο παραλιακό μέτωπο δεν κρύβουν την απογοήτευσή τους, σύμφωνα με τα μηνύματα που λαμβάνουν δημότες και επαγγελματίες, οι οποίοι νιώθουν ξεχασμένοι από τους αρμόδιους. Δεν μπορεί ο Δήμος να επέμβει. Θέλουμε ένα χαρτί από την αποκεντρωμένη διοίκηση για να μπορούμε να επέμβουμε. Δεν μου αρέσει καθόλου να γίνει ένα έργο και να δώσουν πάλι στον κόσμο να το δουλέψει. Παράλληλα κάνουν λόγο για μεγάλο οικονομικό πλήγμα στο Σίσι εν ώψη της νέας τουριστικής σεζόν, καθώς δεν κινείται φύλο για την απομάκρυνση των κατασκευών και μπαζών, πόσο μάλλον για την αποκατάσταση και αναβάθμιση του παραλιακού μετόπου.